Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Β3 του θέματο του ΟΕΦΕ του 2014. Εδώ πρόκειται για μια κεντρική ελαστική, συγγνώμη, έκεντρη ε ελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών, εκ των οποίων η μία είναι ακίνητη και μετά οι δύο σφαίρε φεύγουν σε κατευθύνσει που σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών. Και ζητάει τη σχέση των μαζών. Τώρα, ο καλύτερο τρόπο να τη λύσει την ασκή και ο πιο απλό είναι να χρησιμοποιήσει τα διανύσματα. Και νομίζω ότι πρέπει στην τριγλική να έχει δυνατότητα να το κάνετε, δεν είναι τίποτα φοβερό. Λοιπόν, θα γράψουμε καταρχήν την αρχή διατήρηση ορμή και θα πούμε ότι το ΠΕΟ υλικό αρχικό πρέπει να ισούται με το ΠΕΟ ολικό τελικό, αλλά θα το κάνουμε με διανισματικό τρόπο. Δηλαδή τα διανύσματα πρέπει να είναι ίσα. Αρχικά ορμή έχει μόνο το σώμα 1, άρα Π1 ίσον, και μετά ορμή έχουν και τα δύο. Δηλαδή Π1 τόνο συν Π2 τόνο, διανύσματα. Τώρα, πώ μπορεί να απαλλαγήσει από τα διανύσματα. Αυτό μπορεί να κάνει να υψώσει την εξίωση αυτή στο τετράγωνο, αριστερά και δεξιά. Εάν την υψώσει, τότε το διάνυσμα γίνεται μέτρο. Έτσι δεν είναι. Όταν ένα διάνυσμα πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του, είναι εσωτερικό γινόμενο του διανύσματος με τον εαυτό του, γίνεται το μέτρο του διανύσματος στο τετράγωνο. Άρα θα πάει πένα τετράγωνο ίσον. Και από την ταυτότητα που θα προκύψει θα είναι π1 τετράγωνο και π2 τόνος τετράγωνο και 2 π1 τονο επί π2 τόνο διανύσματα. Έτσι, λοιπόν, συνεπάγεται. P1 τετράγωνο, P1 τετράγωνο ίσον. P1 τόνος τετράγωνο και P2 τόνος τετράγωνο και 2 επί. Το εσωτερικό γινόμενο 2 διανυσμάτων. Έχω ένα βίντεο που έχω τα εσωτερικά και τα εξωτερικά γινόμενα. Καλό είναι να τα δεις πριν δώσεις πανελλαδικές, να, το έχεις, μια εικόνα, να έχεις μια εικόνα και γενικά εκστάσεις. Πάει το μέτρο του ενός επί το μέτρο του άλλου επί το συνημίτωνο της μεταξύ τους γωνίας. Αλλά επειδή εδώ η γωνία είναι 90 μοίρε, το συνεμήτωρο των 90 μοίρων κάνει 0, οπότε όλο αυτό ο όρο φεύγει. Και έτσι προκύπτει ότι το P1 τετράγωνο πρέπει να ισούται με το P1 τόνο τετράγωνο και P2 τόνο τετράγωνο. Αυτή είναι μια εξίωση. Από μόνη της δεν μπορεί να μου δώσει αποτέλεσμα, αλλά προκύπτει από την αρχή διατήρηση τη ορμή. Τώρα, τι άλλο ισχύει, ισχύει η αρχή διατήρηση κινητική ενέργεια, γιατί σου λέει ότι η κρούση είναι κεντρική και ελαστική. Η συγγνώμη, είναι κεντρική αλλά είναι ελαστική. Άρα, η κινητική ενέργεια τη σφαίρα 1 πρέπει να ισούται με το άθροισμα των δύο κινητικών ενεργειών των σφαιρών μετά την κρούση. Δηλαδή, K1, που είναι η κινητική ενέργεια τη σφαίρα 1, θα πρέπει να ισούται με K1 τόνο και K2 τόνου. Τώρα, θέλω να σου δείξω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Όπω σου έχω ξαναπεί, η κινητική ενέργεια, το γράψω εδώ πιο ψηλά. Λοιπόν, η κινητική ενέργεια δίνεται από τον τύπο ένα δεύτερο μη β τετράγωνο όπως το μαθαίνεις στο Λύκειο, αλλά να θυμάσαι και είναι και ένας από τους λόγους που θέλω να σου δείξω αυτά τα θέματα ότι αυτός ο τύπος μπορεί να γίνει και ως εξή. Επειδή η ορμή είναι μη επί β, αν λύσει τον τύπο ως προς V θα γίνει PDM οπότε στη θέση του β, αν βάλω το PDM θα πάει P τετράγωνο προς τετράγωνο και από εδώ βγαίνει ένα πολύ πιο όμορφο τύπο της κινητικής ενέργειας που λέει ότι η κινητική ενέργεια είναι 5 τετράγωνο προ 2μ. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, αυτή η μορφή. Έτσι, 5 τετράγωνο προ 2μ η κινητική ενέργεια. Οπότε, εδώ μπορώ να το γράψω ω εξή. Π 1 τετράγωνο προ 2μ1 πρέπει να ισούται με 5 τόνο τετράγωνο προ 2μ1 συν 2μ1 συν. Π2 τόνος τετράγωνο προς 2 μη 2. Έτσι. Οπότε φτάσαμε σε αυτή την εξώση τώρα. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δύο εξώσεις. Ένας τρόπος για παράδειγμα είναι <coughs> να λύσεις, να φέρεις από την αριστερή πλευρά τα ίδια. Έτσι αυτά που έχουν το μη 1 και να ευγάλεις κοινό παράγοντα το 2 μη 1. Οπότε θα γίνει 1 προς 2 μη 1. Ανοίγει η παρένθεση θα πάει Π1 τετράγωνο πλην Π1 τόνος τετράγωνο ίσον και στη δεξιά πλευρά θα μείνει P2 τόνος τετράγωνο προς 2 μη 2. Αν παρατηρήσεις όμως, να το γράψω λίγο πιο ωραία, P2 τόνος τετράγωνο. Λοιπόν, αν παρατηρήσεις όμως, P1 τετράγωνο πλην P1 τόνος τετράγωνο δεν κάνει το P2 τόνος τετράγωνο. Οπότε στη θέση του P1 τετράγωνο πλην P1 τόνος τετράγωνο θα έχω, ας αφήσω το 1 προς 2 μη 1 όπως είναι, Στη θέση του π1 τετράγωνο πλην π1 τόνο τετράγωνο θα βάλω το π2 τόνο τετράγωνο από την προηγούμενη εξίωση. ίσον π2 τόνο τετράγωνο προ 2 μη 2 και κοίτα τι ωραία που βγήκε. Αυτό με αυτό θα φύγει. Το διπλό με το διπλό φεύγει. Και για να συμβεί αυτό που μου έχουν πει, πρέπει οι δύο μάζες να είναι ίσε. Το μη 1 να ισούται με το μη 2. Δε και αυτόν τον τρόπο λύση. Νομίζω ότι είναι αρκετά ωραίο με την κινητική ενέργεια να γραφτεί 5 τετράγωνο προ 2 μ Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση η σωστή απάντηση ήταν το. Ε, ήταν το α. Έτσι, μη 1 ίσον μη 2. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο επόμενο βίντεο με το β4.